Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στα 2011 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, καθώς καταγράφηκαν 56 νέα σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση του λοιμοξιολόγου και εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας Σωτήρη Τσιόδρα. Την ίδια ώρα οι νεκροί έφτασαν τους 90, καθώς 4 ακόμη άνθρωποι πέθαναν το τελευταίο 24ωρο. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσιόδρας, 77 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ διασωληνωμένοι, ενώ 15 έχουν εξέλθει από την εντατική θεραπεία. Έως σήμερα περισσότερα από 1.600.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί και 366.400 άνθρωποι που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 97.236 θάνατοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 469.000 κρούσματα της νόσου, 25.937 ασθενείς που έχουν αναρρώσει και 16.711 καταγεγραμμένους θανάτους. Σήμερα ανακοινώνουμε 56 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.011, εκ των οποίων το 57% άνδρες. Ηλικίες 18-39 ετών είναι το 30,8%, ηλικίες 40-64 ετών το 45,2%, ηλικίες 65 και άνω 21,3%, ενώ ηλικίες 17 ετών και κάτω, τα παιδιά μας, είναι 53 μόλις περιστατικά, 2,8%. 525 κρούσματα, δηλαδή το 26,4%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 776, δηλαδή το 39%, είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 77 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών, 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 75% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 15 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 4 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 90 θανάτους συνολικά στη χώρα. Οι 26 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 35.432 κλινικά δείγματα. Σχετικά με μια ερώτηση που μου απευθύνθηκε χθες για τα νοσήματα και την ανάγκη να συνεχίζονται οι ιατρικές υπηρεσίες του πληθυσμού και για άλλες καταστάσεις αυτή την περίοδο του κορονοϊού, έχω να σας αναφέρω ότι σε μια μεγάλη μελέτη που αφορούσε επαγγελματίες υγείας που αντιμετωπίζουν ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο σε 55 χώρες, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα, καταγράφηκε ότι μόνο το 20% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι οι ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο αντιμετωπίζονται με τον συνήθι τρόπο, τόσο στην οξία φάση, όσο και στη φάση της αποκατάστασής τους στα νοσηλευτικά τους ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου ιού. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ προσοχή, γιατί καταγράφηκε ότι η έλλειψη αυτής της θεραπευτικής αντιμετώπισης, της καλύτερης δυνατής θεραπευτικής αντιμετώπισης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες πιθανότητες κακών εκβάσεων και μικρότερες πιθανότητες λειτουργικής καλής έκβασης των ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ιδιαίτερα με δεδομένο ότι το χρονικό παράθυρο του να διενεργήσει κανείς ενδοφλέβια θρομβόληση, η οποία διαλύει το θρόμβο του εγκεφαλικού, είναι περίπου 4,5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων, ακόμα και ασθενείς με ήπια συμπτώματα που θυμίζουν εγκεφαλικό, όπως μια αδυναμία στο χέρι ή στο πόδι, μια δυσκολία στην ομιλία, θα πρέπει να πηγαίνουν απαραίτητα στα νοσοκομεία άμεσα, ώστε να μπορούν να κάνουν έγκαιρα τις θεραπείες που πρέπει. Αν δεν προσέλθουν στο νοσοκομείο και μείνουν σπίτι, υπάρχει σημαντική πιθανότητα να επιδοθούν τα συμπτώματά τους. Και να μην πληρούν βέβαια τα κριτήρια για τη λήψη κατάλληλης θεραπείας όταν προσέλθουν στο νοσοκομείο σε δεύτερο χρόνο. Το ότι υπάρχει κορονοϊός δεν σημαίνει ότι δεν πάμε στο νοσοκομείο για σοβαρούς λόγους. Φυσικά και πάμε στα νοσοκομεία όταν υπάρχει σοβαρός λόγος για την υγεία μας, όπου παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα για να μην εκτεθούμε στον κορονοϊό. Θα σας μεταφέρω σήμερα ένα απόσπασμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης που αφορά τους Ρωμά σε όλη την Ευρώπη και δόθηκε σαν ανακοίνωση επ' ευκαιρία της Διεθνούς ημέρας των Ρωμά 8 Απριλίου, πριν δύο μέρες. Τέτοια ημέρα, λέει η ανακοίνωση, υπενθυμίζεται στις κυβερνήσεις του κόσμου η ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πολλών φτωχών και περιθωριοποιημένων Ρωμά στην Ευρώπη, να ενισχυθούν τα μέτρα για καταπολέμηση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν. Φέτος αυτή η έκκληση πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά.
καθώς οι Ρωμά σε ολόκληρη την Ευρώπη συγκαταλέγονται στις ομάδες που είναι πιο ευάλωτες στην τρέχουσα πανδημία, γιατί ζουν σε υποβαθμισμένες κατοικίες και σε διαχωρισμένους οικισμούς κάποιοι από αυτούς. Σε πολλά μέρη της Ευρώπης εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό ή αποχέτευση, το οποίο καθιστά δύσκολη την εφαρμογή κρίσιμων μέτρων υγιεινής, όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών. Είναι επίσης δύσκολο τα μέτρα κοινωνικής απομάκρυνσης και απομόνωσης να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε υπερπλήρεις κατοικίες. Άλλα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί Ρωμά στην Ευρώπη στην παρούσα κρίση είναι η απώλεια πηγών καθημερινών εισοδημάτων, όπως βέβαια και για περισσότερους από εμάς, η μειωμένη πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές, οι οποίες συχνά γίνονται και δυσκολότερες με τα μέτρα της απομόνωσης. Φυσικά και οι Ρωμά δεν μπορούν να είναι αποδιοπομπαίοι τράγοι και στόχος μίσους στα πλαίσια αυτής της επιδημίας. Σε κάποιες χώρες, δυστυχώς, μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αυτούς ως απειλή. Δεν είναι απειλή, είναι ευάλωτη ομάδα. Τα επιλεκτικά μέτρα δεν αφορούν αυτούς, αφορούν τη διασπορά του ιού όταν εφαρμόζονται. Όλοι μαζί, οι υγειονομικοί, οι επαγγελματίες υγείας, οι διαμεσολαβητές, η πολιτική ηγεσία, οι ηγέτες της κοινότητας των ίδιων των Ρωμά και οι ίδιοι πολίτες, πρέπει να βοηθήσουμε στην ενημέρωση, τον έλεγχο, όταν αυτό απαιτείται, την παρακολούθηση της κατάστασης και την κάλυψη των βασικών αναγκών σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Θα συνεχίσουν να έχουν όπως έχουν ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, όπως και οι υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες αυτή τη στιγμή υποφέρουν από την επέλαση του ιού σε πολλές χώρες του κόσμου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις, για μίσος, για φόβο, για διχασμό, για διαιρέσεις στην κοινωνία μας, ούτε στις υπόλοιπες κοινωνίες του κόσμου. Αυτό που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία είναι πάνω απ' όλα η ενότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ μας. Από αυτή τη θέση χαιρετώ τους συμπολίτες μας στη Λάρισα που βρεθήκαμε μαζί αυτό το μεσημέρι για την υπεύθυνη στάση τους και θα τους παρακαλέσω να συνεχίσουν να έχουν αυτή την υπεύθυνη στάση που θα βοηθήσει όλους μας να αποφύγουμε επιδημίες σε αυτόν τον ευάλωτο πληθυσμό αλλά και περαιτέρω κύκλους των επιδημιών αυτών στη χώρα μας συνολικά. Είμαστε μαζί τους και είναι μαζί μας. Τους ευχαριστούμε και σας ευχαριστώ. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, παίρνοντας το λόγο, είπε πως έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση στον οικισμό της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα. Στις 17 πρώτες περιπτώσεις, σε σύνολο 29, οι 12 χαρακτηρίστηκαν θετικές στον ιό. Ο οικισμός τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και έχουν γίνει 200 τεστ στην ευρύτερη περιοχή. Συνεχώς επικαιροποιείται το σχέδιο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Επίσης, ανακοίνωσε πως αναστέλλονται λαϊκές και το πλανόδιο εμπόριο για 14 ημέρες στη Θεσσαλία. Όπως βλέπετε, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας προϋποθέτει την προσαρμογή της στρατηγικής μας σε κάθε αλλαγή των δεδομένων. Γι' αυτό οι καθημερινά εξελίξεις αξιολογούνται και το σχέδιο δράσης μας επικαιροποιείται. Από προχθές το βράδυ έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση στην περιοχή της Λάρισας, για την οποία θα ήθελα να σε ενημερώσω. Όπως ξέρετε, είχαμε ένα κρούσμα προχθές θετικό στον οικισμό των Ρωμά στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Η χνηλάτιση οδήγησε σε 29 επαφές άλλες σε high risk, άλλες low risk. Δώσαμε εντολή να γίνει το τεστ και στις 29 αυτές επαφές. Το αποτέλεσμα ήταν χτες, ενημερωθήκαμε ότι στα 17 πρώτα κρούσματα 12 είχαν χαρακτηριστεί θετικά. Δεν περιμέναμε τα υπόλοιπα, τα οποία όπως γνωρίζετε σε σύνολο 29 ελέγχων 20 ήταν θετικοί και 20 αυτοί θετικοί, τα θετικά κρούσματα περιλαμβάνονται στους 56 που ανακοίνωσε σήμερα ο αυτός κύριος καθηγητής. Σήμερα συναγερμός σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Αγοραστό και τον Δήμαρχο τον κύριο Καλογιάννη. Χρειάστηκε να πάρουμε όλες εκείνες τις αποφάσεις για κήρυξη του οικισμού σε έκτακτη ανάγκη πολιτικής προστασίας και για επιβολή προσωρινού περιορισμού κατοίκων των κατοίκων του οικισμού των Ρωμά της Συνοικίας Νέας Σμύρνης και την προσωρινή άρση της δυνατότητας μετακίνησής τους εκτός της γεωγραφικής περιμέτρου που ορίζεται από τις οδούς Σοκράτους, Πλάτωνος, Τηλεοφόρο Καραμαλή, Δανάης, Σάκη Καράγιωργα και αφορά στο συγκεκριμένο οικισμό δεξιά και αριστερά της Τηλεοφόρου Καραμαλή με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη που γειτνιάζει με την 110 πτέρυγα μάχης.
Ταυτόχρονα δώσαμε εντολή να μεταβούν και είναι από σήμερα το πρωί εκεί τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ήδη έχουν προχωρήσει περίπου 200 ελέγχους και τεστ γύρω από την περιοχή που έχουμε το συγκεκριμένο επιδημιολογικό φορτίο. Και ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, έχει δοθεί εντολή να μεταφερθούν σε δομή εκτός καραντίνας με υπόδειξη της επιστημονικής κοινότητας και των λοιμοξιολόγων μας οι 20 θετικοί, οι οποίοι παραμένουν βέβαια σε αυστηρή καραντίνα στη νέα δομή με εσωτερική και εξωτερική περίμετρο περιφρόνησης. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται η μεταφορά σε ξενοδοχείο εκτός καραντίνας πολιτών, κατοίκων της περιοχής που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και με υποκείμενα νοσήματα για καθαρά προληπτικούς λόγους. Απαγορεύεται οποιοδήποτε να μπει στην καραντίνα, οποιοδήποτε να βγει από την καραντίνα. Όπως ξέρετε, το μεσημέρι μεταβήκαμε μαζί με τον κύριο καθηγητή αλλά και τον υφυπουργό εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον κύριο Σταμάτη, τον Γενικό Γραμματέα Υγείας, τον κύριο Πρεζεράκο και τον Γενικό Διευθυντή της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Θεοδόρου. Στη Λάρισα μαζί μας ήταν και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά Ελλάν Πασέο, ο Βασίλης ο Πάντζος. Συναντηθήκαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό και τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλογιάννη. Στη σύσκεψη αυτή που ήταν εξαιρετικά σημαντική παραβρέθηκαν και δήμαρχοι από όμορους δήμους της Θεσσαλίας αλλά υπήρχαν και εκπρόσωποι τόσο των υγειονομικών αρχών αλλά και των σωμάτων ασφαλείας της αστυνομίας πυροσβεστικής αλλά και της κοινότητας των Ρωμά. Μέσα από τη συνάντηση αυτή πάρθηκαν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες πλέον αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Σας τις ανακοινώνω. Εκτός από ότι παραμένει αυτή η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη και σε καραντίνα για τις επόμενες 14 ημέρες, αναστέλλονται για 14 ημέρες όλες οι λαϊκές στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας. Απαγορεύεται η άσκηση κάθε μορφής πλανόδιου εμπορίου. Επίσης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν πέραν των δειγματοληπτικών ελέγχων που γίνονται αυτή τη στιγμή μέσα στον οικισμό από το συνεργείο του ΕΟΔΗ, από αύριο να γίνουν προληπτικοί για προληπτικούς λόγους έλεγχοι και στον Τύρναβο και στα Φάρσαλα και στην περιοχή των Σοφάδων. Επίσης, μέχρι το βράδυ αποφασίστηκε να οριστούν σε αυτούς τους 4 δήμους διαμεσολαβητές ώστε σε συνεργασία με τους οικείους δημάρχους να μπορέσουν σε επίπεδο κοινότητας των Ρωμά να κάνουν τις απαραίτητες διεργασίες και να προετοιμαστούν έτσι ώστε να ζητήματα που μπορεί να προκύψουν να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και γρήγορση. Ταυτόχρονα οριστικοποιήθηκε το πλάνο τροφοδοσίας του οικισμού στη Νέα Σμύρνη που βρίσκεται σε καραντίνα, έτσι ώστε και τρόφιμα και φάρμακα και υγειονομικό υλικό να μπορεί από πολύ συγκεκριμένα σημεία να διοχετεύεται στους κατοίκους, ώστε να υπάρχει και επάρκεια και ροή αυτών. Ταυτόχρονα ενισχύονται δυνάμεις της Ελλάς, της πυροσβεστικής αλλά και των δομών υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ενώ κλείνει, στεγανοποιείται η δομή μεταναστών στο Κουτσόχερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα στοιχεία της ειχνηλάτησης προέκυψε συσχέτιση με τον οικισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καραντίνα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Το παράδειγμα της Λάρισας νομίζω ότι έρχεται να αποδείξει για το πόσο έθραυστη είναι η κατάσταση. Τέτοια επιδημιολογικά φορτία σε πολλές περιοχές μπορούν να δημιουργήσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις και να οδηγηθούμε εκεί που με τόση μεγάλη προσπάθεια έχουμε αποφύγει όλο αυτόν τον καιρό. Συνεχίζουμε σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τις αρχές αυτοδιοικητικές στην περιοχή τη στενή επιτήρηση περιοχής και αν χρειαστεί δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε επιπλέον μέτρα. Συνιστούμε σε όλους τους κατοίκους της όμορφης Θεσσαλίας να παραμείνουν σπίτια τους, να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουμε στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω να συμπληρώσω, διότι λίγο πριν φτάσω, διάβασα κάποια σχόλια σχετικά με το ότι κινήθηκαν οι κάτοικοι των Ρωμά, του οικισμού εναντίον μας. Είναι παντελώς αβάσιμα και με περισσή ευθύνη, παρόλο που δεν κρατούσαν τις αποστάσεις που προβλέπονται μεταξύ τους. Μας άκουσαν, τους εξηγήσαμε, μιλήσαμε μαζί τους, αντιλήφθηκαν γιατί πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα, τι πρέπει να κάνουν και αυτό είναι ένα στιγμή που πρέπει να κερδιθεί. Οι μια, δυο, τρεις φωνές που προς το τέλος της αποχώρησής μας ουσιαστικά δεν έλεγαν κάτι διαφορετικό, αλλά ρωτούσαν γιατί η καραντίνα αυτή δεν επεκτάθηκε στον υπόλοιπο συνοικισμό.
δεν έρχονται να ανατρέψουν την γενική εικόνα που έχουμε τόσο ο καθηγητής όσο και εγώ για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη να μιλήσουμε μαζί τους, να τους εξηγήσουμε τι κάνουμε και να εξασφαλίσουμε όλα τα απαραίτητα ώστε στις επόμενες 14 μέρες να μην τους λείψει τίποτα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το εγγυηθούμε με κάθε τρόπο. Σε συνέχεια, να αναφερθώ στα τρέχοντα ζητήματα. Αξιολογώντας τη μέχρι στιγμής αποτελεσματικότητα του μέτρου, αποφασίζεται με κοία η παράταση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών ως και στις 10 Μαΐου για προληπτικούς λόγους κατόπιν εισήγησης Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας εναντί του COVID-19. Τουλάχιστον στις 10 Μαΐου λοιπόν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά και νεότερες αποφάσεις θα ληφθούν τότε. Όσον αφορά τώρα στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για τον κορονοϊό, το γνωστό 10306, επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των πολιτών είναι δωρεάν και δεν επιφέρει καμία χρέωση. Σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρξαν χρεώσεις μέχρι σήμερα, σημειώνεται ότι κατόπιν συνεννόησης με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι χρεώσεις αυτές θα πιστωθούν στον επόμενο λογαριασμό των πολιτών ή στο μεθεπόμενο αν έχει ήδη εκδοθεί ο τρέχον λογαριασμός. Είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε και θα το εξασφαλίσουμε. Κλείνοντας, θα ήθελα, επειδή βλέπω να γίνονται διάφορα σχόλια, ειδικά στα social media, θα ήθελα να επενθυμίσω το εξής. Είπαμε χθες με μεγάλη σαφήνεια και το τόνισε και η Ιερά Σύνοδος ότι στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδος οι εκκλησίες θα είναι κλειστές για τους πιστούς. Θέλω να συμπληρώσω ότι, και να είναι απολύτως σαφές, ότι οι χώροι λατρείας παραμένουν όλοι κλειστοί για όλα τα δόγματα και όλες τις θρησκείες. Ως εκ τούτου, διάφορα σχόλια που γράφονται ή ακούγονται είναι παντελώς ανεδαφικά και αβάσιμα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εβδομάδες νομίζω είναι πλέον αντιληπτό ότι γίνεται στη χώρα μια τεράστια προσπάθεια με πρωταγωνιστές όλους εμάς. Μια προσπάθεια που έχει φέρει στο προσκήνιο όσα μας ενώνουν και που αποδεικνύει περίτρανα τι μπορούμε να καταφέρουμε όταν λειτουργούμε ομαδικά. Είναι χρέος μας να κάνουμε αυτή την προσπάθεια να πετύχει, γι' αυτό και συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα. Είναι τόσο σημαντικό να τηρούμε όλα τα μέτρα. Συνεχίζουμε να μένουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Συνεχίζουμε να μένουμε στο σπίτι. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να βγούμε νικητές. Σας ευχαριστώ. Την ικανοποίησή του για την απόφαση που έλαβε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Eurogroup εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, χαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή ως μια ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπιστούν οι πρωτόγνωρες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού. Το Eurogroup κατέληξε τελικά σε συμφωνία μέσα από συμβιβασμούς. Μια ικανοποιητική συμφωνία που προσφέρει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπιστούν οι πρωτόγνωρες, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού. Μια συμφωνία που έρχεται να συμπληρώσει τις πολύ θετικές πρόσφατες αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών για δημοσιονομική ευελιξία αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Πρόκειται για ένα νέο πακέτο μέτρων, τόσο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, όσο και για την μεταγενέστερη ανάταξη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ως προς την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται αυξημένη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υλοποίηση ενός προσωρινού προγράμματος για την διασφάλιση θέσεων απασχόλησης και ενεργοποίηση της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας προσαρμοσμένης στις τρέχουσες υγειονομικές ανάγκες. Στόχος αυτού του πακέτου μέτρων συνολικού ύψους άνω των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι η ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων, η τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, ο περιορισμός της βιόγκωσης ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ως προς την αναγκαία επανεκκίνηση της οικονομίας, προβλέπεται η δρομολόγηση ενός Ταμείου Ανάκαμψης με χρηματοδότησή του από καινοτόμα χρηματοοικονομικά εργαλεία, καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσα από την αναδιάταξη του επόμενου πολυετού δημοσιονομικού πλαισίου. Η σημερινή θετική απόφαση θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο
για ακόμα πιο φιλόδοξες, μελλοντικά, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με άγρυπνο το μάτι στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή της οικονομίας στην κανονικότητα. Αντιδράσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η συμφωνία του Eurogroup. Στο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων, συμβιβασμό ανάστασης χωρίς αλλαγή πορείας για την Ευρώπη, την χαρακτηρίζει φόβη γεννηματά. Αποτελεί την πιο πανηγυρική επιβεβαίωση ότι η αντιπαράθεση αυτών των ημερών δεν ήταν για το συμφέρον των λαών, επισημαίνει το ΚΚΕ. Καταστροφική νέα λιτότητα θα φέρει η συμφωνία του Eurogroup, προβλέπει το ΜέΡΑ25. Κατώτερη των περιστάσεων χαρακτήρισε την απόφαση του Eurogroup ο Αλέξης Τσίπρας. Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε μεταξύ άλλων: «Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup είναι δυστυχώς κατώτερη των περιστάσεων. Τα 540 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης είναι ένα πακέτο που υπολείπεται κατά πολύ των πραγματικών αναγκών για άμεση στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ΔΕ επιμονεί σε επιστολιπτική γραμμή του ESM ύψους 2% του ΑΕΠ σε κάθε κράτος μέλος, με προϋπόθεση όμως νέα προγράμματα λιτότητας, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την οικονομία, επιβεβαιώνει πως η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αδυνατεί να κατανοήσει το μέγεθος της κρίσης. Και φυσικά δεν έχει καταλάβει τίποτα από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος. Χθες χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για αποφάσεις που θα άνοιγαν τον δρόμο στην ελπίδα για ανασυγκρότηση της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια ισχυρή ασπίδα απέναντι στην κρίση. Αντί αυτών, η απόφαση αφήνει ορθά ανοιχτό το παράθυρο για μια νέα κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Μια κρίση που εγκυμονεί φυσικά τεράστιους κινδύνους και για την πατρίδα μας. Συμβιβασμό ανάσας χωρίς αλλαγή πορείας για την Ευρώπη, χαρακτηρίζει τη συμφωνία η πρόεδρος του Κινάλ, Φόφη Γεννηματά. Τα τρία μέτρα που αποφάσισε το χθεσινό Eurogroup εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες για την κρίση, αλλά είναι κατώτερα των περιστάσεων και των προσδοκιών των πολιτών της Ένωσης. Και προσθέτει: η ενίσχυση των συστημάτων υγείας, η στήριξη των μικρομεσαίων, η στήριξη της απασχόλησης μέσω δανείων είναι χρήσιμη. Δεν αποτελεί όμως λύση για το αύριο. Δεν προβλέπεται κανένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επανεκκίνηση των οικονομιών, για την αντιμετώπιση της έκρηξης της ανεργίας, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις για νέο χρήμα με καινοτόμα εργαλεία. Η αμονή ορισμένων κυβερνήσεων στις συντηρητικές πολιτικές λιτότητας οδήγησε σε παραπομπή του προβλήματος στο μέλλον. Με τον κίνδυνο διόγκωσης του δημοσίου χρέους των χωρών και κατ' επέκταση επώδυνων μνημονίων να παραμονεύει. 1.504 υποψήφοι από τα 12 θα ρηχτούν στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων όταν αυτές γίνουν σε 34 εξεταστικά κέντρα του νομού, όπως δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση Αιγαίο ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 12ανήσου. Η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδομένη τη γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων από τις 11 Μαρτίου, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στον επανακαθορισμό της εξεταστέας ύλης για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εμείς στον νομό 12ανήσου δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, διότι όλα τα σχολεία είχαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς σχεδόν καλυπτεί από εκπαιδευτικούς από τη μία, εκτός από την Κάσο, που υπήρχε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με το σχολείο, με τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής. Καλύφθηκε όμως και εκεί το κενό, με διάφορους τρόπους εμείς που προσπαθήσαμε για να πληρώσαμε τις ώρες της πληροφορικής, έστω και από απόσταση ή έστω με αποστολή εκπαιδευτικών από τη Ρόδο, και στη συνέχεια προσλήφθηκε η καθηγήτρια που προσλήφθηκε μετά από άρνηση εκπαιδευτικών αναπληρωτών να έρθουν στο σχολείο. Λέω και κάνω μία παρένθεση για το σχολείο της Κάσου, γιατί σε υπόλοιπα σχολεία δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Άρα, και μετά την ανακοίνωση της ύλης, βλέπουμε ότι είμαστε μέσα στο πλαίσιο εκείνο που μπορούν τα παιδιά μας να εξεταστούν και να αποδώσουν αυτά τα οποία έχουν μάθει σε όλη τη διάρκεια της φοιτησής τους στα σχολεία. Άρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ύλης έχει, έτσι, το έχουν καλύψει τα παιδιά. Σε εμάς έχει βγει όλη η ύλη σχεδόν, αυτή που είναι, έχει ανακοινωθεί. Όπου υπάρξει τώρα κάποια πρόβλημα θα το συζητήσουμε, αλλά θα το συζητήσει το Υπουργείο Παιδείας.
Και ξέρετε γιατί γίνεται, κύριε Χατζιόνου. Γίνεται ο συντονισμός της ύλης από τις διευθύνσεις και από τους συντονιστές, τους προηγούμενους σχολικούς συμβούλους. Γίνεται ένα συντονισμός τέτοιος σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να μην έχουμε αποκλίσεις το ένα σχολείο από το άλλο ή μία διεύθυνση από μία άλλη διεύθυνση εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις πιστεύω ότι θέλοντας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, θέλοντας από το Θεό και από τα ευρήματα τα οποία θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, θα είναι καλά πιστεύω και να είμαστε αισιόδοξοι για να γίνουν εξετάσεις στην ώρα τους. Κάθε εξέταση που αναβάλλεται είναι και προβληματική και το γνωρίζουμε. Όμως είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα. Την μέρα που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στα παιδιά, των λυκείων δηλαδή οι μαθητές μας της ΓΑΜΑ Λυκείου, εκείνη την ώρα δεν εξετάζεται τίποτα άλλο, μόνο η ΓΑΜΑ Λυκείου. Επομένως, όλα τα γυμνάσια είναι κενά. Επομένως, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους χώρους των γυμνασίων, αν χρειαστεί, για να μοιράσουμε τα τμήματα. Εμείς λέμε στα παιδιά να προσέλθουν κανονικά. Έχουν διαβάσει πάρα πολύ. Η ύλη μέχρι και το Μάρτιο, κύριε Χατζιωάννου, έχει ολοκληρωθεί κάθε χρονιά. Φέτος προέκυψε αυτό με τον κορονοϊό. Εμείς λοιπόν το αντιμετωπίζουμε και αυτό το θέμα, και δεν εννοώ εγώ και εσείς, όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος αυτό το θέμα αντιμετωπίζεται. Και πρέπει να έχουμε το πράσινο φως για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που κάνουμε κάθε χρόνο. Η στήριξη των περιφερειακών μέσων εξίσου μετεθνικής εμβέλειας τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με αφορμή ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την καμπάνια ενημέρωσης 11 εκατομμυρίων για την πανδημία του κορονοϊού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας παραδέχτηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ότι μέχρι σήμερα προβλήθηκαν τα δωρεάν μηνύματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ η διαφημιστική δαπάνη των 11 εκατομμυρίων ευρώ θα διανεμηθεί σε όλες τις κατηγορίες των μέσων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Γκεγκέρογλου υπερθεμάτισαν για τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης, που θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει και την περιφέρεια. Η στήριξη των περιφερειακών μέσων εξίσου μετεθνικής εμβέλειας τέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με αφορμή ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για την καμπάνια ενημέρωσης 11 εκατομμυρίων ευρώ για την πανδημία του κορονοϊού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας παραδέχθηκε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ότι μέχρι σήμερα προβλήθηκαν τα δωρεάν μηνύματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ενώ η διαφημιστική δαπάνη των 11 εκατομμυρίων ευρώ θα δυναμηθεί σε όλες τις κατηγορίες των μέσων. Η πρώτη φάση αφορούσε δωρεάν μηνύματα διάρκειας μέχρι ένα λεπτό σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η δεύτερη φάση της εκστρατείας ενημέρωσης προδιαγράφεται στο άρθρο 30 της από 14 Τρίτου 2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσα στα πρακτικά. Συγκεκριμένα, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί την 31 Μαΐου 2020, είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας κατά παρέκκληση των κειμένων εθνικών διατάξεων. Η εκστρατεία αυτή είναι ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετική από την πρώτη φάση και καλύπτει επιπλέον όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31. Ενημερωτικά μηνύματα, τα οποία θα μεταδίδονται από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς με διάρκεια πάνω από ένα λεπτό. Η συνολική δαπάνη της εκστρατείας ενημέρωσης κατά τη δεύτερη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τα 11 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες, την αμοιβή της εταιρείας που θα υλοποιήσει το έργο, καθώς και τη δαπάνη προβολής του υλικού σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έντυπα, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, έχει προβλεφθεί ρητά η συμμετοχή στην κατανομή της συνολικής δαπάνης των τοπικών και περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης κάθε κατηγορίας. Υπήρχε έτοιμο σχέδιο από τη Γενική Γραμματεία Τύπου για την υποστήριξη του έντυπου τύπου του κεντρικού και περιφερειακού, το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί στις σημερινές συνθήκες και εμείς είμαστε υπέρ της επέκτασης αυτού του σχεδίου για να υπάρχει πραγματικά μια υποστήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και όλων όσων σε αυτή τη φάση μπορούν και πρέπει να λειτουργούν
για την ενημέρωση του κόσμου. Αυτό το σχέδιο μπήκε στην άκρη. Αντί αυτού του σχεδίου, σήμερα, δια της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, γνωρίζουμε ότι δόθηκε αυτή η δυνατότητα, δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα σε μία εταιρεία. Δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η εταιρεία. Θα είχε μία σημασία να δούμε μέσω ποιας διαδικασίας δόθηκε αυτή η αρμοδιότητα σε αυτή την εταιρεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει υποχρέωση στη διαφάνεια, στη διάβγεια δηλαδή, όπως θα ήταν εάν είχε γίνει αυτό το σχέδιο, αυτό το project μέσω της Γενικής Γραμματείας Τύπου, να αναγράφονται το ποια είναι τα μέσα, ποια είναι τα κονδύλια και ποια είναι και τα κριτήρια με τα οποία δίνονται αυτά τα ποσά. Ο βουλευτής του κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κικέρογλου έδωσε το σύνθημα για την στήριξη των περιφερειακών μέσων μέσω του προγράμματος προβολής, αναλύοντας τους λόγους που ιδιαίτερα η περιφερειακή τηλεόραση χρήζει στήριξης για να λειτουργεί και όχι επιδόματα για να μην ενεργεί. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή στήριξη στα περιφερειακά μέσα. Είτε αυτά είναι έντυπα είτε ηλεκτρονικά, αλλά πολύ περισσότερο στα τηλεοπτικά μέσα και στα ραδιόφωνα. Να σας πω λοιπόν συγκεκριμένα ότι ενώ σε εθνικό επίπεδο κάματε αυτή τη ρύθμιση για τις δόσεις πολύ καλά, γιατί πρέπει να αλαφρύνουν τούτη την ώρα, την ίδια ώρα η DGA κυνηγάει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς να τους διακόψει το σήμα εάν δεν μπορέσουν να αποδώσουν. Με έρημνα γι' αυτό λοιπόν. Δεύτερο σημείο. Λέμε ότι τα μέσα έχουν σημαντικό ρόλο και πρέπει να αναμεταδώσουν τούτες τις ώρες. Μα για να το κάνουν χρειάζονται ένα μήνυμο προσωπικό. Και πρέπει να στηριχτούν για την απασχόλησή του. Δεν μπορούν αλλιώς να το κάνουν. Δεν μπορούν να το κάνουν από το σπίτι, ειδικά ορισμένα μέσα όπως είναι η TV, ενώ μπορούν να το κάνουν από το σπίτι εξ αποστάσεως για άλλα μέσα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να αναθεωρήσετε τη στάση σας σε σχέση με την ενίσχυση των εργαζομένων των περιφερειακών σταθμών. Θα πρέπει να επιδοτηθεί η εργασία τους, να αναπληρωθεί το εισόδημα, όπως κάνουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί το επίδομα για να παρκάρουμε τον εργαζόμενο. Διότι χρειάζεται ο εργαζόμενος σε αυτήν την περίπτωση. Όπως χρειάζεται και σε πολλές πτυχές της οικονομικής και παραγωγικής ζωής, και εκεί πρέπει να επιλεγεί η στήριξη του εργαζόμενου, ο οποίος χρειάζεται τώρα να δουλέψει. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ υπερθεμάτισαν για τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης που θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτει και την περιφέρεια. Θα ήθελα μόνο να ζητήσω και να ερωτήσω και τον κύριο Υπουργό αν πράγματι από αυτά τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν για την προβολή αυτών των κοινωνιών, πόσα θα πάνε αν έχουν εκκληθεί στα περιφερειακά μέσα, τα οποία είναι αναγκαίο να πάνε στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να απαντήσω στους όποιους ενδιασμούς, γιατί ίσως δεν το είδατε, ότι η ανάθεση αυτής της μελέτης για την εκμόνιση του σχεδίου αναφέρει στην παράγραφο Γ τη σύνταξη και την υποβολή πρότασης κατανομής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του επικοινωνικού προγράμματος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα δηλαδή θα υπάρχει ένας σχεδιασμός το τι θα πάρει, πώς θα το πάρει και γιατί θα το πάρει το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά το δεύτερο άξονα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα κεντρικά και τα περιφερειακά να μείνουν όρθια. Πρώτον, διότι οι ίδιοι οι λειτουργοί της δημοσιογραφίας που ενημερώνουν τους πολίτες συμβάλλουν στην προστασία της ζωής και της υγείας τους και είναι εκτεθειμένοι και οι ίδιοι σε καθημερινούς κινδύνους, διότι είναι εκεί ακριβώς που δίδεται η μάχη στις εντατικές απ' έξω, έξω από τα νοσοκομεία, μέσα στους μαζικούς χώρους, ενημερώνουν. Δεν είναι λίγα τα κρούσματα που έχουμε δει μέσα στους χώρους των ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία δείχνουν πόσο εκτεθειμένοι είναι και οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί που συμβάλλουν στο λειτουργήμα του τύπου. Και δεύτερον, αν θέλουμε όντως να προστατεύσουμε τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες και τον πλουραλισμό της δημοκρατίας μας, πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις δύσκολες ώρες όρθια τα μέσα και τα κεντρικά, επιμένω και τα περιφερειακά. Δεν υπάρχει διαφήμιση. Η αγορά είναι κλειστή. Θα πρέπει να στηρίξει τα μέσα αναπαραγωγής των διαφορετικών απόψεων η κυβέρνηση. Είμαστε υποχρεωμένοι, κύριε Υπουργέ, να επιμείνουμε και να σας ρωτήσουμε γιατί απευθείας ανάθεση, γιατί δεν έχουμε αναρτημένο στη διάβγεια πού πήγαν αυτά τα χρήματα, σε ποια μέσα πήγαν
και με κοστολόγηση γιατί πήγαν κλπ. Στο προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο που είχε φτιάξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ηλεκτρονικό μητρό και των περιφερειακών μέσων, τα οποία πλήττονται, σας στείλανε επιστολές, μας στείλανε σε όλους. Εμείς θέλουμε οι εργαζόμενοι να μείνουν στις θέσεις τους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με επιδότηση ενίσχυση της εργασίας τους, όχι επιδότηση της ανεργίας τους ή αναστολή των συμβάσεων. Ο Στέλιος Πέτσας στη δευτερολογία του ξεκίνησε με τη δέσμευση για τη συμμετοχή των περιφερειακών στη διαφημιστική προβολή, χωρίς να εγγυηθεί το 30% που δικαιούται, ενώ αποκάλυψε συζητήσεις που γίνονται με τον πάροχο δικτύου Digia, ώστε κανένα κανάλι να μην κλείσει αυτό το διάστημα λόγω χρεών. Το πρώτο θέμα είναι τα περιφερειακά μέσα. Καταρχάς, να είστε βέβαιοι ότι η καμπάνια θα αφορά και τα περιφερειακά μέσα. Το είπα και στην πρωτολογία μου, το επαναλαμβάνω και τώρα. Η μέγιστη δυνατή προσπάθεια θα γίνει για να πλησιάσουμε όσο μπορούμε στο 30% παρά το γεγονός ότι είναι κατεξαίρεση, όπως ξέρετε, αυτή η διαδικασία προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη δυνατή απήχηση. Αλλά η δική μας βούληση και η κατεύθυνση που έχουμε δώσει είναι να πλησιάσουμε όσο μπορούμε προς αυτό το ποσοστό. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει βέλτιστη δυνατή κατανομή. Στο θέμα, αναφέρθηκε πριν και ο κύριος Κιγκέρογλου και άλλοι βουλευτές. Στο θέμα της DJI, για παράδειγμα, ότι έχουν πολλά προβλήματα περιφερειακά κανάλια, πρέπει να λάβουμε μια μερίμνα και για εκείνους και όχι μόνο για τα πανελλαδικής εμβέλειας. Θέλω να σας πω, κύριε Γκέρογλου, ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με την DJI και με τα περιφερειακά κανάλια. Κανένα σήμα δεν θα διακοπεί το επόμενο διάστημα. Φυσικά δεν πρέπει να κλείσει και η DJI, γιατί τότε θα κλείσουν όλα. Επομένως, θα αναλάβουμε μια πρωτοβουλία τις επόμενες μέρες σε συνεννόηση και με το Διοικητικό Συμβούλιο της DJI και με τα περιφερειακά κανάλια, ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος και να μην έχουμε προβλήματα. Την έντονη ανησυχία του για την επόμενη μέρα της κρίσης που διανύουμε με τον κορονοϊό εξέφρασε σε δηλώσεις του στην τηλεόραση Αιγαίο ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, κύριος Νίκος Μπόνης. Όπως υπογράμμισε, αυτή την περίοδο η αγορά δεν λειτουργεί πέραν λίγων επιχειρήσεων. Κύριε Μπόνη, καλημέρα. Θα θέλαμε καταρχήν να μας δώσετε μία εικόνα για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην αγορά της Ρόδου. Αυτή την περίοδο βέβαια που αντιμετωπίζουμε αυτό που αντιμετωπίζουμε, έχουν κλείσει οι περισσότερες επιχειρήσεις, είναι πολύ λίγες οι ανοιχτές. Και εσείς τι ακούτε από τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου? Δυστυχώς, κύριε Αντόπου, καταρχήν καλημέρα σε όλους. Δυστυχώς δεν υπάρχει αγορά. Έτσι. Η αγορά έχει κλείσει, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, τα οποία ακόμα λειτουργούν και θα λειτουργούν διότι είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης. Και κάποια καταστήματα τα οποία ασχολούνται με τον εξοπλισμό εργοταξίων. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή όλη η ενέργειά μας φεύγει στο να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να δώσουμε μία ανάσα στις επιχειρήσεις και να μπορέσουν την επόμενη μέρα να μείνουν ανοιχτές. Τι σημαίνει αυτό που λέω? Εμείς σαν Εμπορικό Σύλλογο στέλνουμε στο τριτοβάθμιο οργανό μας, μέσω βέβαια της Ομοσπονδίας των Εμπορικών Συλλόγων του Δεκανήσου, τα αιτήματα που έχουμε από τους συναδέλφους μας, ώστε να μπορέσουν να προωθηθούν στο κεντρικό κράτος. Αυτό γίνεται βέβαια μέσω της ΣΕΕ, η οποία έχει ένα πολύ δύσκολο και πραγματικά ένα έργο το οποίο δεν μπορεί να αποτυπωθεί που γίνεται αυτή τη στιγμή. Κάποια από αυτά γίνονται δεκτά, κάποια δεν γίνονται δεκτά. Τα περισσότερα, για να ξέρετε, πρέπει να έχουν μια σωστή βάση αιτήματα για να μπορέσουν να γίνουν δεκτά. Από εκεί και πέρα, οι επιχειρηματίες εδώ στη Ρόδο είναι όλοι ανήσυχοι, διότι δεν ξέρουν τι θα συμβεί την επόμενη μέρα όσον αφορά τον τουρισμό. Ξέρετε, η Ρόδος ζει από τον τουρισμό. Χωρίς τουρισμό δεν υπάρχει αντικείμενο, δεν υπάρχει αγορά, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα του τουρισμού. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε τουρισμό φέτος. Σημαίνει ότι θα χαθεί ολόκληρο. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και ένας ακόμα πιο δύσκολος χειμώνας, προφανώς. Φανταστείτε να βρεθούμε με μηδενικό τουρισμό, που είναι
πάρα πολύ πιθανόν, δυστυχώς το λέω, μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι ο χειμώνας και το καλοκαίρι βέβαια, έτσι, θα είναι τρομακτικός. Εάν δεν υπάρχει μια τρομερή, τρομακτική ένεση ρευστότητας και βοήθειας, όχι μόνο ρευστότητας, αλλά και επιχορήγησης, επιδότησης των επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών, έτσι, θα υπάρχει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Ναι, βέβαια υπάρχει και το θέμα των εργαζομένων, το οποίο είναι επίσης πολύ σοβαρό, γιατί περισσότεροι απασχολούνται σε τουριστικές επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον τουρισμό και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ούτως ή άλλως είναι κλειστά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουμε μία άνευ προηγουμένου κρίση, κύριε Μπόνη, και αυτό αντανακλάται στην αγορά, που η αγορά είμαστε όλοι μας, έτσι. Έτσι ακριβώς πώς τα λέτε. Να σας ρωτήσω για πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έσπευσαν βέβαια να κλείσουν για να τύχουν των ευεργετημάτων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αυτές οι επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν μετά, να ανοίξουν πάλι και να συνεχίσουν την εργασία του, την λειτουργία του? Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι οι πληττόμενες επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται. Το αν κλείσανε ή όχι, θα μπορούσαν να είναι ανοιχτές. Όπως και η δική μου επιχείρηση θα μπορούσε να είναι ανοιχτή. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι εγώ έκλεισα την επιχείρησή μου πολύ πριν ανακοινώσει το κράτος το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Και αυτό το έκανα για να προασπίσω τους εργαζόμενους μου, οι οποίοι βρισκόντουσαν ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο, αλλά και τους πελάτες μου, οι οποίοι ενδέχεται να τους φέρναμε εμείς σε κίνδυνο. Ο επικεφαλής της παράταξης «Η Κάλυμνος αλλάζει», Γιώργος Μαύρος, μίλησε στην κάμερα της τηλεόρασης Αιγαίου για τους κινδύνους από τις μετακινήσεις και για τον ανεπαρκή εξοπλισμό των εργαζομένων του Δήμου Καλυμνίων. Σας φώναξα σήμερα εδώ για να κάνουμε μία, αν θέλετε, επικαιροποίηση κάποιων πραγμάτων που είχαμε πει προμίας εβδομάδας περίπου. Σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα και ό,τι παρουσιάζεται, γιατί κάθε μέρα αλλάζουν περίπου οι εξελίξεις. Και απλά ήθελα να σας καταθέσω τις απόψεις μας για την κατάσταση που είμαστε αυτή τη στιγμή. Χτες, ξεκινώντας από το κεντρικό επίπεδο, χτες η κυβέρνηση προχώρησε στην αυστηροποίηση κατά κάποιο τρόπο κάποιων μέτρων που έχουν να κάνουν με την επισκεψιμότητα των νησιών μας με τα καινούργια δεδομένα και ό,τι ζουν περίπου οι εξελίξεις. Ήθελα να σας καταθέσω τις απόψεις μας για την κατάσταση που χτες, ξεκινώντας από το κεντρικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή. Κεντρικό επίπεδο, χτες η κυβέρνηση προχώρησε στην αυλήξεις και απλά αυστηροποίηση κατά κάποιο τρόπο κάποιων μέτρων την επισκεψιμότητα που έχουν να κάνουν με την νησιών μας παρουσιάζεται, γιατί κάθε μέρα αλλάζουμε τα καινούργια δεδομένα και ό,τι ζουν περίπου οι επικαιροποίησης απόψεις μας για την κατάσταση που ήθελα να σας καταθέσω τις χτες, ξεκινώντας από το κύριο είμαστε αυτή τη στιγμή που έτσι προχώρησε στην αυτητρικό επίπεδο, χτες η κυβέρνηση στηροποίηση κατά κάποιο τρόπο κλήξης και απλά κάποιων μέτρων επισκεψιμότητα των που έχουν να κάνουν με τα καινούργια δεδομένα και ό,τι ζουν περίπου οι επικαιροποίησης απόψεις μας παρουσιάζεται, γιατί κάθε μέρα αλλάζει για την κατάσταση που ήθελα να σας καταθέσω τις χτες, ξεκινώντας από το κεντρικό που έτσι προχώρησε στην κεντρικό επίπεδο, χτες η κυβέρνηση λήξης και απλά αυστηροποίηση κατά κάποιο τρόπο επισκεψιμότητα των κάποιων μέτρων που έχουν να κάνουν με τα καινούργια δεδομένα και ό,τι απόψεις μας επικαιροποίηση παρουσιάζεται, γιατί κάθε μέρα αλλάζει. Ήθελα να σας καταθέσω τις για την κατάσταση που χτες, ξεκινώντας από το κεντρικό που έχουν περίπου οι εξελίξεις, προχώρησε στην λήξης και απλά κεντρικό επίπεδο, χτες η κυβέρνηση επισκεψιμότητα των αυστηροποίηση κατά κάποιο τρόπο που έχουν να κάνουν με κάποιων μέτρων απόψεις μας. Υπουργείο επάνω δεν ζήτησε να του πούμε ποια μέτρα εμείς έχουμε κάνει εδώ σαν Δήμος της Καλύμνου. Το χαρτί το οποίο στείλαμε πάνω είχε τα μέτρα που κάναμε και δύο γραμμές τι ζητάμε. Θα πρέπει αντίθετα να γίνει πιο συγκεκριμένο και να λέμε επ' αυτής της πρότασης που είναι η δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου ποια είναι η απάντησή σας και αυτή την απάντηση να πρέπει να την ζητήσουμε άμεσα, γιατί οι μέρες περνάνε και εμείς αυτή τη στιγμή εξακολουθούμε και να είμαστε εκτεθειμένοι. Επιπρόσθετα,
Και βάσει της τηλεδιάσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα με τον Περιφερειάρχη και το σύνολο των δημάρχων της περιφέρειας, θα πρέπει αυτό το αίτημα να υπογραφεί από κοινού από τους δημάρχους όλων των νησιών, σύν τον Περιφερειάρχη, και να απευθυνθεί από κοινού σαν μία και αδιαίρετη δύναμη προς το Υπουργείο και σε όλους τους αρμόδιους. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τονίζουμε, το οποίο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι εγώ στο πέρασμά μου για διάφορους λόγους, είτε πηγαίνοντας για φαρμακείο, είτε πηγαίνοντας για σούπερ μάρκετ, είτε πηγαίνοντας για οποιαδήποτε άλλη δουλειά, έπρεπε να βγω έξω από το σπίτι μου, έτυχε να είμαι παρόν και να συναντήσω πάρα πολλούς υπαλλήλους του Δήμου, ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της καθαριότητας, οι οποίοι εξακολουθούν ακόμα και σήμερα και είναι απροστάτευτοι στο δρόμο. Δεν έχει υπαρθεί κανένα μέτρο προστασίας, τους έχει χορηγηθεί μόνο μία μάσκα και κάποια γάντια, τα οποία είναι μίας χρήσεως. Τη στιγμή που ζητάμε μέσω ενός δελτίου τύπου, το οποίο εκδόθηκε σήμερα από το Δήμο, να υπάρχει ένας συνετισμός από τους δημότες, το οποίο είναι σωστό. Να μην αφήνουμε ογκώδια αντικείμενα, να μην αφήνουμε πολλά πράγματα, να μην αφήνουμε σκουπίδια έξω από τους κάδους. Ναι. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να δίνουμε και εμείς, σαν Δήμος, το καλό παράδειγμα. Δεν μπορεί να βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στο Δήμο να είναι απροστάτευτοι πάνω στα φορτηγά, μέσα στα οχήματα, να εκτελούν εργασίες σε περιοχές όπως είναι ο Άγιος Στέφανος και είδαμε προηγουμένως, και ακόμα και οι υπεύθυνοι να μην τηρούν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας και μόνο ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος να φοράνε τη μάσκα τους. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο διάστημα το οποίο η κυβέρνηση μέσα από συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού έδινε τη δυνατότητα στους Δήμους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή μέσα από απευθείας αναθέσεις, προκειμένου να προλάβουν, γιατί υπάρχει και μια ένδυα, αν θέλετε, στο να βρεις το κατάλληλο υλικό, να προλάβουν την κατάσταση και να προστατεύσουν το υπαλληλικό τους προσωπικό. Επίσης ξέρω ότι μέσα από το Σωματείο των Υπαλλήλων των Δήμων απευθύνθηκαν με συγκεκριμένα αιτήματα προς τον Δήμο και παρόλα αυτά μόλις χθες ξεκίνησε η διαδικασία. Εμείς οφείλουμε εδώ πέρα όχι μόνο να κατακρίνουμε τα όποια κακά του Δήμου, αλλά να σταθούμε και στο πλευρό των ανθρώπων εκείνων από τους οποίους έχουμε απαιτήσεις. Και απαιτήσεις σημαίνει τους προστατεύουμε, απαιτήσεις σημαίνει από τον κόσμο ότι πρώτα κάνουμε εμείς το δικό μας το κουμάντο και μετά ζητάμε από τον κόσμο να τηρήσει κάποια μέτρα, και όλα αυτά γίνονται, προκειμένου να προλάβουμε την όποια δυσάρεστη κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί στο νησί μας. Η τηλεόραση Αιγαίο από αύριο και για όλη την Μεγάλη Εβδομάδα θα προβάλλει ζωντανά τη λειτουργία από τον Ιερό Ναό του Αγίου Θεολόγου στην Κάλυμνο. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αιγαίο TV. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας απόψε στις 12. Καλό σας βράδυ.